Βλέπουμε τον κύριο τον Παλούδη, ο οποίος είναι ο πατέρας της Ελένης, και ο κύριος Κιουγκής είναι μαζί μας, είναι δικηγόρος και συγγενής βέβαια της οικογένειας. Κύριε Τοπαλούδη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Τοπαλούδη. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Τοπαλούδη. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθέατες σας. Είναι μια σημαντική μέρα για εσάς και το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Εδώ είναι για μένα, δεν θα είναι για εσάς. Και για πολλούς, θα έλεγα, και σχεδόν όλους τους Έλληνες, αλλά και όλους όσους έχουν γνωρίσει και μάθει την υπόθεσή μας και από το εξωτερικό ακόμη, γιατί λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα συμπαράστασης. Κύριε Τοπαλούδη. Νωρίτερα, κύριε Τοπαλούδη, ότι θα είναι μια δικαίωση για την κόρη σας αρχικά, διότι ο δικός σας ο πόνος δεν απαλύνεται με τίποτα. Δικαίωση κατ' επέκταση, όχι μόνο για εμάς σαν οικογένεια και γονείς της Ελένης Τοπαλούδη, δικαίωση θα έλεγα και για την ελληνική κοινωνία. Έτσι. Και μην το θεωρήσουν αυτό ότι κάποιοι εκεί μέσα γίνεται λαϊκό δικαστήριο. Δεν γίνεται λαϊκό δικαστήριο, αλλά δυστυχώς έτσι πρέπει κάποιοι να το καταλάβουν. Ότι εδώ εκπροσωπούμε εμείς τον κάθε γονιό, τον κάθε γονιό που στέλνει το παιδί του να σπουδάσει με χαρά, με όνειρα και ελπίδες, και το παίρνει έτσι όπως το πήρε, παραμορφωμένο ικτρά, βασανισμένο ικτρά και βιασμένο. Κύριε Τοπαλούδη, αυτά απηχούν κάθε Έλληνα οικογενειάρχη και γονιό. Έχετε δίκιο. Κύριε Τοπαλούδη, είχαμε μια εξέλιξη, μια αντίδραση από την πλευρά του Δικηγορικού Συλλόγου για την εισαγγελέα, η οποία πραγματικά η τοποθέτησή της, η αγόρευσή της, μας συγκλώνει σε όλους. Την κατηγορήσανε ότι καταφέρθηκε εναντίον των δικηγόρων, πρόσβαλε τους δικηγόρους, δεν αναγνώρισε την συμμετοχή τους για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης και ότι ταυτίστηκε με το θύμα, με την Ελένη. Θέλω την άποψή σας. Εσείς παρακολουθήσατε όλες τις στιγμές, λεπτό προς λεπτό. Εγώ, κύριε Παπαδάκη, ειλικρινά, σέβομαι όλους τους κλάδους, έτσι, που προσπαθούν να υπερασπιστούν τους συναδέλφους τους. Όλους τους κλάδους. Άλλωστε 25-27 χρόνια περίπου ασχολούμαι με τέτοια ζητήματα συνδικαλιστικά και από τον κλάδο των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα τελευταία χρόνια και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το σέβομαι απόλυτα. Έτσι, είναι θεμητό κάποιοι να προσπαθούν να υπερασπιστούν συναδέλφους τους. Αλλά μην πούμε όμως ότι τα δάχτυλα του χεριού μας είναι όλα ίδια. Ενδεχομένως και κάποιοι να προσπαθούν να κάνουν αυτά που ίσως κάνουν και κάποια δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν, έτσι αυτά τα γνωρίζουν καλύτερα οι ίδιοι. Αλλά δεν μπορεί όμως σε μια τέτοια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση όπως της κόρης μας να έρχονται κάποιοι και να μας εμπέζουν εμάς ως οικογένεια. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή είναι εξωφρενικό κάποιοι να παρουσιάζουν δεκάδες καταθέσεις και μιλάω για τους ίδιους τους κατηγορούμενους. Και ένα σωρό ψευδορκίες εκεί μέσα που ακούγαμε αυτό το χρονικό διάστημα, που τη μία ήταν ύξεις και την άλλη αφήξεις, αυτά δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε σαν οικογένεια. Και μιλάω τώρα ότι η κυρία Εισαγγελέας μίλησε πάνω απ' όλα και ανθρώπινα. Και νομικά, όπως έπρεπε να τακμηριώσει την εισήγησή της, και ανθρώπινα. Έτσι. Και εγώ, ως οικογένεια της Ελένης του Παλούδη, αλλά και εκφράζοντας πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες, ειλικρινά πιστέψτε με κύριε Παπαδάκη, μηνύματα που λαμβάνουμε από την Αυστραλία και από τη Βραζιλία και από κάθε μεριά της Ελλάδας, από χτες και προχτές ακόμη, είναι πάρα πολλά. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν και αυτοί που μας κυβερνούν. Γιατί άκουσα χτες το βράδυ και εγώ δεν μπορούσα να παρακολουθήσω δηλώσεις πολλών, διαφόρων στελεχών κομματικών, δεν ξέρω, έτσι, έγινε κάποιοι πολιτικό. Να σταματήσουν πλέον να παίζουν παιχνιδάκια στη μνήμη της κόρης μας. Αν θέλουν να λύσουν διάφορα ζητήματα πραγματικά, να τα ζητήσουν και να τα απαιτήσουν και να τα λύσουν εκτός της δικαστικής αίθουσας, εκεί που πρέπει. Όχι όμως στη μνήμη της κόρης μου. Και αν κάποιοι θέλουν να μας συμπαρασταθούν ως οικογένεια, είμαστε εδώ ενώπιον του ελληνικού λαού, μπροστά σας, στο δικαστικό μέγαρο, στο σπίτι μας, στο διδημότυχο, όποιος θέλει μπορεί να μας επισκεφτεί, όπως το έχουν κάνει και τηλεφωνικά, αλλά και στο σπίτι μας, και πολλοί υπουργοί μας προσφέρθηκαν να μας δώσουν ακόμα και το σπίτι τους να μείνουμε. Έτσι, και δεν μιλάω για χρώματα και αποχρώσεις και κόμματα. Μιλάω για πάρα πολλούς ανθρώπους και διαφόρων ειδών κόμματα, για να μην παρεξηγηθώ. Μάλιστα.